Φίλοι και φίλες της εκπομπής μας, γεια σας. Σήμερα, ταξιδεύοντας με το Θύμιο, βρεθήκαμε σε ένα πολύ όμορφο χωριό, την Αιανή Κοζάνης, την αρχαία Αιανή. Ο Δήμος Αιανής ήταν Δήμος του νομού Κοζάνης, που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστριας από τη Συνένωση Παλαιότερων Κοινοτήτων της περιοχής, που αποτέλεσαν στη συνέχεια τα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου. Λειτουργήσε την περίοδο 1999 έως το 2010, οπότε και καταργήθηκε με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης και εντάχθηκε στο νέο Δήμο Κοζάνης. Στο κέντρο της πόλης της Αιανής βρίσκεται ναός γνωστός ως Παναγία της Αιανής, ο οποίος χρονολογείται τον 11ο αιώνα στην εποχή των Κομνηνών. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτελεί η ύπαρξη τριβύλου για την επικοινωνία του Νάρθικα με τον κυρίως ναό. Το τρίβυλο είναι εξαιρετικά σπάνια στη βυζαντινή ναοδομία και αποτελεί τεχνοτροπία των παλαιοχριστιανικών βασιλικών. Μόρνα κι ονικό κυρίς που έρχεται κοντά. Η αρχαία πόλη της Αιανής τοποθετείται στη θέση Μεγάλη Ράχη σε απόσταση 1500 μέτρων από την έξοδο της σύγχρονης πόλης. Οι ανασκαφές έχουν φέρει στο φως τρία μεγάλα δημόσια κτίρια και πολλές ιδιωτικές κατοικίες. Σε κοντινή απόσταση από την αρχαία πόλη βρίσκεται η νεκρόπολη με εκτεταμένα νεκροταφεία από την ύστερη εποχή του Χαλκού
μέχρι τα ιστεροελληνικά χρόνια. Τα πλούσια κτερίσματα των ασύλλητων λακοειδών τάφων εμφανίζουν μοναδική ποιότητα και αισθητική, στοιχεία που μαρτυρούν το υψηλό πολιτιστικό επίπεδο της περιοχής. Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου, κτίσμα του 10ου αιώνα, έχει αξιόλογες στιχογραφίες από τον 15ο αιώνα. Βρίσκεται σε απόσταση 3 χιλιόμετρων από το κέντρο της πόλης, σε κατεύθυνση προς το φράγμα του Ιλαρίωνα. Στο δημορικό διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής, πάνω στον οδικό άξονα Κοζάνης Εανής, βρίσκεται μνημείο παλαιοχριστιανικής τρίκοχης βασιλικής και χρονολογείται στον 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Στην εποχή δηλαδή του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. Το μνημείο χαρακτηρίζεται από τον πλούσιο ψηφιδωτό διάκοσμο με παραστάσεις ζώων, πουλιών και γεωμετρικών σχημάτων. Το μνημείο σώζεται σχεδόν μόνο σε κάτοψη και είναι επισκέψιμο. Ο τομέας της εκπαίδευσης στο Δήμο Εανής περιλαμβάνει 2 δημοτικά σχολεία, ένα στην Εανή και ένα στην Αγία Παρασκευή, γυμνάσιο στην Εανή, νηπιαγωγία και παιδικό σταθμό. Αξιοσημείωτη δραστηριότητα στον τομέα της εκπαίδευσης του Δήμου Εανής είναι τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Αρχαιολογικού Μουσείου. Η κατάρτιση των ειδικών αυτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πολλές θεματικές ενότητες που ανέρχονται περίπου σε 15 ενίσχυσε τον εκπαιδευτικό ρόλο των αρχαιοτήτων και τον μεθοδευμένο διάλογο για την πολιτιστική κληρονομιά. Επιχειρείται και επιτυγχάνεται η προσέγγιση του ιστορικού παρελθόντος μέσω των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας με τρόπο εύκολο, διασκεδαστικό και κατανοητό. Η καθημερινότητα των δημοτών του Δήμου Εανής δεν διαφέρει από αυτήν του κλασικού Δήμου οποιασδήποτε περιοχής της Ελλάδας. Φιλήσυχοι και εργατικοί κάτοικοι της περιοχής καθημερινά μοχθούν για τη βελτίωση του τρόπου ζωής στον τόπο τους και για την αναβάθμιση των παροχών για τους ίδιους αλλά και για τους φιλοξενούμενους του τόπου. Συχνά τα νοικοκυριά και οι φορείς καλούνται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που προστάζουν οι ετοιμασίες για τα πολλά ενδιαφέροντα και όμορφα έθιμα που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή. Με ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και την αφιδή οικονομική αρρωγή της τοπικής πολιτικής εξουσίας, μέσω του πολιτιστικού συλλόγου «Η Πρόοδος» γίνονται οι προετοιμασίες εδεσμάτων, παραδοσιακών συνταγών και ποτών, αναλαμβάνονται η καλλιτεχνική επιμέλεια και η φροντίδα για τις παραδοσιακές φορεσιές, τους χορούς και τη μουσική επένδυση για κάθε εκδήλωση.
Οι κάτοικοι δεν στερούνται και την διασκέδαση, αφού στην πόλη της Αιανής, αλλά και στα άλλα δημοτικά διαμερίσματα, υπάρχουν καφέ μπαρ, ίντερνετ καφέ, ταβέρνες και εστιατόρια. Η μικρή απόσταση που χωρίζει το Δήμο Αιανής από την πόλη της Κοζάνης δίνει στους κατοίκους τη δυνατότητα της εύκολης και γρήγορης μετακίνησης για επιπλέον επιλογές διασκέδασης και ψυχαγωγίας.